πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στι ΗΠΑ και γενικότερα στι δυτικέ χώρε, με βάση τα οποία θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι οι Ουκρανικέ δυνάμει όχι μόνο δεν θα επικρατήσουν στα πεδία των μαχών επί των Ρώσων, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν ολοκληρωτικά τον πόλεμο. Σε ανάλυση του, ο απόστρατο Αμερικανό συνταγματάρχη Ντάνιελ Ντέιβι αναφέρει πω είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι τα στρατεύματα του Ικρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αποτύχουν να εκδιώξουν τι ρωσικέ δυνάμει από την Ουκρανία, αν ο Ζελένσκι δεν διαχειριστεί επιδέξια την ασταθή κατάσταση κατά το υπόλοιπο του έτου, μπορεί να χάσει τον πόλεμο. Στι 6 Ιουνίου, τη δεύτερη ημέρα τη Ουκρανική Αντεπίθεση, ο πρώην διευθυντή τη CIA και απόστρατο στρατηγό τεσσάρων αστέρων Ντέιβιντ Πετρέου, δήλωσε ότι η Ουκρανική επίθεση θα είναι πολύ πιο επιτυχημένη από ό,τι πολλοί από του πιο απεσιόδοξου αναλυτέ εκτιμούν. Ο λόγο τη αισιοδοξία του, ήταν πρώτον, επειδή οι Ουκρανικέ ενόπλε δυνάμει θα είναι ενισχυμένε με μεγάλε ποσότητε εξοπλισμού και εκπαίδευση από τον Άτο. Και δεύτερον, διότι πιστεύει ότι οι Ρώσοι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι, καλά εξοπλισμένοι και δεν διοικούνται καλά. Μια εβδομάδα αργότερα, ο απόστρατο στρατηγό τεσσάρων αστέρων Μπεχόντζεσ έφτασε στο σημείο να λέει ότι εξακολουθεί να πιστεύει πω η Ουκρανία μπορεί να απελευθερώσει την Κρυμαία, το αποφασιστικό πεδίο αυτού του πολέμου, μέχρι το τέλο αυτού του καλοκαιριού, δηλαδή μέχρι το τέλο του Αυγούστου. Φυσικά, όλα αυτά ήταν αναλύσει και απλέ εκτιμήσει. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η επίθεση ξεκίνησε με καταστροφικό τρόπο. Οι συνθήκε στο μέλλον προϊονίζονται άσχημε για τι δυνάμει του Ζελένσκι. Η επίθεση τη Ουκρανίας έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να προχωρήσει μόλι 7 χιλιόμετρα μπροστά σε μια περιοχή και ουσιαστικά σε καμία άλλη.